οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στο νησί τον 2ο αιώνα π.Χ. σύμφωνα με το βιβλίο των Μακαβαίων. Ωστόσο, άγνωσαν την περίοδο του Μεσαίωνα. Εκείνη την περίοδο, τον 15ο αιώνα δηλαδή, οι Ιουδαίοι Σεφαρδίτες διώχθηκαν από την Ισπανία και βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα και πολλοί από αυτούς στη Ρόδο. Η έλευση νέων οικογενειών είχε ως αποτέλεσμα το νησί να γίνει ένα σημαντικό σεφαρδίτικο κέντρο και να αναπτυχθεί το εμπόριο. Οι Ιουδαίοι ζούσαν σε δύο συνοικίες και διατηρούσαν 6 συναγωγές. Η Καχάλ Κατό Σαλόμ, δηλαδή η Ιερή Συναγωγή της Ειρήνης, είναι ο πιο παλιός Ιουδαϊκός οίκος προσευχής στην Ελλάδα και η μοναδική σε λειτουργία που απομένει στην Ιουδαϊκή Συνοικία ή αλλιώς Λατζουντέρια. Η Συναγωγή Σαλόμ χτίστηκε το 1577. Οι Ιουδαίοι ενσωματώθηκαν στο νησί και πολλά είναι τα αναλύοντα στοιχεία της παρουσίας τους μέχρι σήμερα.